κύριε Αγγελίδη, σήμερα η αποκαλυπτήρια της φανέλας του ΠΑΟΚ αλλά και η συνεργασία με την στιγματική εταιρεία. Μάλιστα, σίγουρα. Όπως είχα πει, είναι μια πολύ σημαντική και ευχάριστη μέρα για μας. Είχαμε την ευκαιρία φέτος να κοιτάξουμε για αρκετά χρόνο να δούμε την καλύτερη επιλογή σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για χρυσό χορηγό. Και όπως είχα πει, έχει ορισμένα στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για μας. Δεν είναι, εμείς βλέπουμε τα πράγματα όχι μόνο για την επόμενη χρονιά, αλλά και για το μέλλον. Και προσπαθούμε εμείς να κάνουμε τις κινήσεις που πιστεύουμε ότι μακροπρόθεσμα θα έχουν το καλύτερο όφελος για τον ΠΑΟΚ. Συνεργασία για πόσα χρόνια είναι? Είναι 2 χρόνια με πιθανόν ακόμα 1 χρόνο επιπλέον. Πρώτα, μπορείτε να πείτε ότι ο ΠΑΟΚ δείχνει τον δρόμο και σε άλλες ΠΑΕ, φεύγοντας από το συνεταιρισμό και από την κεντρική διαχείριση σε αυτό το κομμάτι? Δεν ξέρω. Εμείς το σκεπτικό μας είναι να κάνουμε τι νομίζουμε είναι το καλύτερο για το ΠΑΟΚ. Πιστεύουμε κιόλας ότι μήπως θα είναι καλό και για το ποδόσφαιρο, αλλά ο καθένας θα κρίνει πώς θέλει να πράξει. Εμείς δεν το κάνουμε για κανέναν άλλον λόγο. Το σημαντικότερο είναι ότι είναι καλή κίνηση για τον ΠΑΟΚ. Είχατε πει θα βελτιώσετε το προϊόν για το μέλλον. Τι εννοούσατε? Εντάξει, είναι μέσω με συνεργασία με τους συνεταίρους μας και προπαντός με έναν μεγάλο χορηγό. Πιστεύω ότι θα αρχίσουμε συζητήσεις, ήδη είχαμε αρχίσει από πριν, αλλά να βρούμε τον καλύτερο τρόπο που μπορούμε να συνεργαστούμε για να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Επειδή υπάρχουν πολλά παραδείγματα στην Ευρώπη που μπορούν μια ομάδα και ένας χορηγός να δουλέψουν όχι με συνηθισμένο τρόπο, απλά να παίρνουν λεφτά και να προβάλλουν το όνομα, αλλά με άλλους τρόπους. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Πρόεδρε, είδαμε και τον Βερβάκο εδώ στην παρουσίαση της φανέλας. Θέλω να ρωτήσω κατά πόσο το όνομα του Βούλγαρου, που είναι ένας στάρ παγκοσμίου εμβέλειας, βοήθησε στις συμφωνίες και για τη χορηγία φανέλας και γενικότερα στο χορηγικό κομμάτι του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, αυτό οι συζητήσεις είχαν αρχίσει και από πριν το όνομα του Μπερπάτοφ. Μπορεί να ρωτήσετε τον κύριο Καποδίστρια αν είχε πόσο επηρέασε την απόφαση. Εγώ πιστεύω σίγουρα βοηθά, αλλά εντάξει, εκεί. Κύριε Πρόεδρε, αύριο έχει και ένα παιχνίδι. Είναι το πρώτο μεγάλο ντέρμπι, το δεύτερο παιχνίδι στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ θέλει την πρώτη νίκη μέσα στο γήπεδό του απέναντι στην ΑΕΚ, όπου τα εισιτήρια νομίζω θα γίνει sold out. Σχεδόν ελπίζουμε, ναι. Ελπίζουμε ότι ο κόσμος δείχνει ότι θα έρθει, θα υποστηρίξει την ομάδα και η ομάδα νομίζω θα δείξει στο γήπεδο αυτό που μπορεί να κάνει. Είμαι αισιόδοξος. Έπαιξε ρόλο, να ρωτήσω αυτό που ρώτησε ο συνάδελφος, η απόκτηση του Μπερμπάτοφ και η απόκτηση του Μπερμπάτοφ στην απόφασή σας? Θα απαντήσω και αυτό. Να πω πρώτα την μεγάλη τιμή και χαρά για μας που από σήμερα η Sporting Bet είναι ο χρυσός χορηγός της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Είμαστε βέβαιοι ότι θα έχουν πολύ μεγάλες επιτυχίες και χαιρόμαστε που θα συνδέσουμε το όνομά μας με αυτές. Επίσης, πολύ μεγάλη μας χαρά που βλέπουμε να πλαισιώνεται η ομάδα με πολύ σημαντικούς παίκτες και μεγάλα ονόματα διεθνώς. Την απόφαση μας την είχαμε πάρει αρκετά νωρίτερα από την έλευση του Μπερμπάτοφ στην ομάδα και δεν νομίζω κιόλας ότι μεμονωμένες μεταγραφές ή μεμονωμένες κινήσεις είναι που φέρουν μια τόσο σημαντική απόφαση και μια τόσο σημαντική δέσμευση μια συνεργασία χορηγική μεγάλη με μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Οι προσδοκίες μας είναι ότι θα υπάρχουν πολλές τέτοιες καινούριες συνεργασίες, αλλά ο βασικός λόγος που επιλέξαμε τη συνεργασία μας με τον ΠΑΟΚ είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχει μια μεθοδική δουλειά, μια πολύ σοβαρή, πρωτόγνωρη για τα ελληνικά δεδομένα οργάνωση, υποστήριξη διοικητική και βέβαια μια μοναδική σε παγκόσμια δεδομένα υποστήριξη από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ. Έχει ενδιαφέρον να μας πείτε πώς ξεκίνησε, από πότε, πόσο καιρό μιλάτε με τον ΠΑΟΚ, από δική σας πλευράς, από πλευράς του ΠΑΟΚ? Δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησε, αλλά είναι λίγοι μήνες. Λίγοι μήνες. Είναι λίγοι μήνες, ναι. Θέλουμε ο ΠΑΟΚ να γίνει σημαία για μας τη μάκρο, να γίνει ορόσημο στην Ευρώπη. Πώς ακριβώς το σκέφτεστε και τι ακριβώς εννοούσε? Πέρατε τη μάκρο, γι' αυτό. Για μας είναι πολύ σημαντικό που συνεργαζόμαστε με τον ΠΑΟΚ, πιστεύουμε πραγματικά στην ομάδα. Πιστεύουμε ότι θα φέρει όλο και μεγαλύτερες επιτυχίες. Περιμένουμε και από σκέψεις την εταιρεία και από άλλες κινήσεις με άλλες ομάδες. Ποδοσφαιρικά η Sportbet θα επικεντρωθεί στη συνεργασία με τον ΠΑΟΚ φέτος. Έχουμε κάνει την επιλογή αυτή, πολύ συγκεκριμένη, πολύ συνειδητή επιλογή.
όπως ανέφερα νωρίτερα, την προγραμματίζουμε ήδη αρκετούς μήνες. Ποδοσφαιρικά θα μας βλέπετε με τον ΠΑΟΚ φέτος. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα πολύ μεγάλο brand name στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Από την άλλη, το ελληνικό ποδόσφαιρο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, ειδικά η Super League. Αυτό, σας το λέω τώρα, σαν εκπρόσωπος μιας εταιρείας που θέλετε να διαφημίζετε, είναι ένας σταλτικός παράγοντας, δηλαδή κάπου μπορεί να σας έβαλε σε δεύτερη σκέψη για το αν έπρεπε σε αυτό το πρωτάθλημα να διαφημιστείτε μέσα σε μια μεγάλη ομάδα? Κοιτάξτε, υπάρχει και ανάποδη προσέγγιση. Υπάρχει προσέγγιση ότι παρατηρώντας ομάδες σαν τον ΠΑΟΚ, που υπάρχουν και άλλες στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπορεί να δοθεί το ένασμα, η αρχή, ώστε το ελληνικό ποδόσφαιρο να αναγεννηθεί και να γίνει αυτό που όλοι το θέλουμε. Θεωρείτε ότι ο ΠΑΟΚ ήταν πιο έτοιμος από όλες τις άλλες ομάδες? Πιο έτοιμος? Πιο έτοιμος για να υπογράψει μια συμφωνία. Ήταν έτοιμος σίγουρα, ήταν δεκτικός, συζητήσαμε μαζί, ήταν πολύ ανοιχτό στις συζητήσεις μας. Δεν μπορώ να σας πω αναφορικά με άλλες ομάδες αν ήταν περισσότερο ή λιγότερο. Εμείς προσεγγίσαμε τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είχε το ενδιαφέρον, ακούσαμε, συζητήσαμε αρκετό καιρό. Είμαστε χαρούμενοι που καταλήξαμε στη σημερινή μέρα.